Φέτος συμπληρώνονται 150 χρόνια από το 1871, όταν οι προλετάροι του Παρισιού επιχείρησαν την πρώτη έφοδο της εργατικής τάξης προς τον ουρανό. Τι μας ενδιαφέρει και τι μας αφορά να μάθουμε για ποιον λόγο αμπαρώθηκαν στα οδοφράγματα οι Παρισινοί πολίτες το 1871 στα στενά σοκάκια του Παρισιού. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 150 χρόνων, μαζί με τον οδηγητή του Απρίλη, κυκλοφορεί μια νέα έκδοση με τίτλο «Η Κομμούνα του Παρισιού, η μεγάλη σύγκρουση της εργατικής τάξης με τους εκμεταλλευτές της τον 19ο αιώνα», την οποία έχει επιμεληθεί η Ιδεολογική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕΠ. Για να συζητήσουμε για τη νέα έκδοση για την Παρισινή Κομμούνα, έχουμε σήμερα δίπλα μας τον Άρη Πλωμαρίτη, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και επικεφαλής της Ιδεολογικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου. Η Παρισινή Κομμούνα αποτέλεσε ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Άλλαξε τη ροή της ιστορίας και κυρίως για την εργατική τάξη. Ο Μάρξ, ο Έγγελς και αργότερα ο Λένιν ανέδειξαν το μεγαλείο της, τη σημασία της για την εποχή εκείνη και μάλιστα για αυτήν την πρώτη έφοδο της εργατικής τάξης για 72 μέρες, όπως έλεγε ο Μάρξ, στον ουρανό. Η εργατική τάξη, η οποία παράγει τη συντροπτική πλειοψηφία του πλούτου που υπάρχει, όχι μόνο αρκείται σε αυτό, αλλά τον διεκδικεί. Κάνει δηλαδή τα πρώτα της βήματα, τα επαναστατικά, για να διεκδικήσει αυτόν τον πλούτο τον οποίο παράγει. Σε αυτή την έκδοση, ο αναγνώστης μπορεί να βρει το έργο των Παρισινών Κομμουνάρων, μπορεί να βρει διατάγματα τα οποία πήρε η σύντομη εξουσία των εργατών και του λαού του Παρισιού, να δει μάχες που γίναν μεταξύ των Κομμουνάρων και του αστικού στρατού, να γνωρίσει τις συνθήκες στις οποίες διαμορφώθηκαν αυτή η επαναστατική κατάσταση και αυτή η επαναστατική δράση. Η Παρισινή Κομμούνα, που διήρκεσε 72 ημέρες, αποτέλεσε την πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που η κρατική εξουσία πέρασε στα χέρια του προλεταριάτου. Τι συμπεράσματα μπορεί να βγάλει ένας νέος, τι να διδαχθεί μέσα από αυτή την έκδοση για το σήμερα? Κάτι το οποίο σήμερα φαντάζει παντοδύναμο μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, θα δει ότι για πρώτη φορά η εργατική τάξη και ο λαός του Παρισιού αποφασίσανε να οργανώσουν την κοινωνική και πολιτική ζωή προς το συμφέρον τους. Και μάλιστα αξιοποιήσαν τα ρήγματα που είχε το αστικό κράτος της εποχής εκείνης για να, μέσα φυσικά και από τη δικιά τους δράση και των κομμουνιστών, για να μπορέσουν να διαμορφώσουν αυτή τη ζωή. Έστω και σύντομα. Γιατί απ' την άλλη θα καταλάβει τη σημασία της επαναστατικής πρωτοπορίας, του κόμματος, που επειδή δεν υπήρχε εκείνη την περίοδο, ήταν και αυτό που δεν συντέλεσε στο να γενικευτεί η επαναστατική δράση, αλλά και ταυτόχρονα να νικήσει η Παρισινή Κομμούνα στο σύνολο της Γαλλίας. Θα δούμε και τη συμβολή στην επαναστατική θεωρία και συνολικότερα στην ισχυροποίηση της επαναστατικής πρωτοπορίας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Μάρξ και Έγγελς, έχοντας γράψει το κομμουνιστικό μανιφέστο, το πρώτο πρόγραμμα του επαναστατικού κόμματος το 1848, πολλά χρόνια πριν, μετά τα γεγονότα της Παρισινής Κομμούνας θα πούνε ότι πρέπει πραγματικά να γίνει μία και μόνο αλλαγή. Και αυτή η αλλαγή θα έχει να κάνει με το ότι δεν μπορεί πια η εργατική τάξη να κρατήσει στα χέρια της την έτοιμη κρατική μηχανή του αστικού κράτους για να οικοδομήσει το σοσιαλισμό, αλλά αντίθετα πρέπει να τα τζακίσει και πρέπει να αντιστοιχίσει με ένα άλλο κράτος, με μια άλλη λειτουργία ενός άλλου κράτους, την οικοδόμηση των νέων κομμουνιστικών σχέσεων.
Και μάλιστα τα πρώτα διατάγματα και το έργο των 72 ημερών της Παρισινής Κομμούνας θα δούμε τελικά ότι αποτελέσανε και στοιχεία και έμπνευσης για τους Μπολσεβίκους αργότερα, ώστε να οικοδομήσουν την εργατική εξουσία και το σοσιαλισμό του 20ου αιώνα. Δεν είναι η πρώτη φορά που μαζί με τεύχος του οδηγητή κυκλοφορεί και κάποια έκδοση. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Σωκράτης Πουντόλος, μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και υπεύθυνος για τον οδηγητή. Είναι, θα λέγαμε, το μοναδικό έντυπο νεολαίας που τα τελευταία 52 χρόνια αντέχει, γιατί τόσα είναι τα χρόνια της ζωής του. Είναι απόλυτα συνυφασμένος με την ίδια την ιστορία της ΚΝΕ ως όργανο του Κεντρικού της Συμβουλίου. Σταθερά προσπαθεί να αναβαθμίζεται, να αξιοποιείται, να δημιουργεί, θα λέγαμε, και να τροφοδοτεί πραγματικά με εικόνες του μέλλοντος που θέλουμε να οικοδομήσουμε, ενός μέλλοντος που αντικειμενικά περιλαμβάνει την πιο όμορφη υπόθεση, αυτή της κατάργησης εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Και έχοντας σταθερά ως στόχο να προβάλλουμε την αλήθεια των από κάτω, να προβάλλουμε αυτά που πραγματικά μπορούν να δώσουν ρεαλισμό και δύναμη στα όνειρα της νεολαίας, στο να πιστέψει ότι η προσδοκία της για μια καλύτερη ζωή πραγματικά στεριώνεται σε στέρεα υλικά, εντάσσεται και η προσπάθεια να κυκλοφορούν μαζί με τον οδηγητή ένθετα επεξεργασίες και αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου όλο αυτό το διάστημα, αλλά και το τελευταίο πιο σταθερά. Δεν είναι μόνο η τελευταία προσπάθεια, η τελευταία έκδοση, όπως είπαμε, της Ιδεολογικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου. Είναι των προηγούμενων μηνών, με επιμέλεια της Συντακτικής Επιτροπής του οδηγητή, κυκλοφόρησε το ένθετο με άγνωστο και αδημοσίευτο υλικό από το ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή της Αλήθειας, που αφορούσε τις μέρες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Όλο το προηγούμενο διάστημα, μια σειρά από ζητήματα περάσανε ως ένθετα μέσα από τον οδηγητή. Οι μεγάλοι μαθητικοί αγώνες και κινητοποιήσεις του πρόσφατου διαστήματος, άλλου είδους επεξεργασίες που αφορούσαν τη στάση που πρέπει να έχει η νεολαία απέναντι σε όλα τα ναρκωτικά και μια σειρά από κείμενα, μια σειρά από επεξεργασίες που αντικειμενικά σχετίζονται και αφορούν με κορυφαίες στιγμές της ταξικής πάλης, της ιστορίας του εργατικού επαναστατικού κινήματος και των αγώνων της νεολαίας. Στηριγμένη στη γνώση όλων αυτών των κορυφαίων στιγμών και γεγονότων, για να γίνεται πιο αποτελεσματική η πάλη μας στο σήμερα. Γιατί εμείς δεν αντιμετωπίζουμε μουσιακά την όποια παράθεση γεγονότων και κορυφαίων στιγμών, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούν να τροφοδοτήσουν πραγματικά με μαχητικότητα τη σκέψη, τη δράση για την καθημερινή μας μάχη, που είναι δύσκολη, αλλά και συνάμα πολύ ενδιαφέρουσα και όμορφη. Τον οδηγητή που κυκλοφορεί με αυτή την ενδιαφέρουσα έκδοση μπορεί να προμηθευτεί κανείς από τις οργανώσεις της ΚΝΕ.